Σε μια πρωτοβουλία προσφοράς και αγάπης, δείχνοντας για ακόμη μια φορά το κοινωνικό του πρόσωπο, προχώρησε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, διοργανώνοντας την 9η εθελοντική αιμοδοσία. Έχουμε την εθελοντική αιμοδοσία των μελών των φαρμακοποιών του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, γιατί η αιμοδοσία μας είναι ανοιχτή και για μέλη οικογενειών μας, φίλους, εργαζόμενους στο συνεταιρισμό μας, τον ΣΥΦΑ και όποιον άλλον θέλει να δώσει αυτό το ύψιστο αγαθό που λέγεται αίμα και το οποίο πραγματικά σώνει ζωές ανθρώπων. Είμαστε εδώ με το συνεργείο, με τις νοσηλεύτριες και με την τεχνολόγο για να πραγματοποιήσουμε και αυτή τη φορά στο Φαρμακευτικό Σύλλογο την αιμοδοσία. Η σημασία της αιμοδοσίας για όλους είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί ξέρουμε ότι οι μονάδες του αίματος που έχουμε δεν επαρκούν, οπότε θέλουμε να κινητοποιήσουμε όσο πιο περισσότερο κόσμο στον εθελοντισμό. Πηγή προσφοράς προς τον συνάνθρωπο αποτελεί η Τράπεζα Αίματος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Αρρωγός στην προσπάθεια για την ενίσχυσή της ήταν και είναι η αιμοδοσία του νοσοκομείου Άγιος Παύλος. Η μεγαλύτερη όμως δύναμη της αιμοδοσίας είναι όλοι οι εθελοντές αιμοδότες, οι οποίοι απλώνοντας το χέρι τους προσφέρουν το πολυτιμότερο αγαθό που πραγματικά σώζει ζωές. Η Τράπεζα Αίματος του Συλλόγου μας δημιουργήθηκε το 2013. Και από τότε κάνουμε περίπου 2 αιμοδοσίες κάθε χρόνο. Αυτή είναι η 9η αιμοδοσία που κάνουμε. Η Τράπεζα Αίματος συγκεντρώνουμε αίμα το οποίο χρησιμοποιούμε σε περιπτώσεις που οι συνάδελφοί μας ή συγγενικά τους πρόσωπα το χρειάζονται. Αριθμεί περίπου 100 μέλη. Από την προσέλευση των αιμοδοτών δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε ικανοποιημένοι. Δυστυχώς στη χώρα μας γενικότερα, όχι μόνο στον κλάδο μας, στη χώρα μας γενικότερα η αιμοδοσία δεν έχει διεισδύσει όπως θα έπρεπε στις συνειδήσεις των πολιτών. Παρ' όλα αυτά, εμείς συνεχίζουμε την προσπάθειά μας πολύ δυναμικά και το γεγονός ότι έχουμε κάθε φορά και νεότερους και περισσότερους αιμοδότες μας δίνει το κουράγιο να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια προκειμένου να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε όσες το δυνατόν περισσότερες φιάλες με αίμα. Η κυρία Κονδύλη εξηγεί ποιοι μπορούν να δώσουν αίμα και τι προετοιμασία χρειάζεται. Μπορεί να γίνει οποιοδήποτε από εμάς που έχει ηλικία πάνω από 18 χρονών μέχρι 65 για τους άνδρες και 62 για τις γυναίκες. Πρέπει να έχει φάει ένα καλό πρωινό εάν έρθει πρωί στην αιμοδοσία μας. Εδώ το μεσημέρι που γίνεται η αιμοδοσία, ένα καλό μεσημεριανό. Να έχουν περάσει περίπου 2 ώρες. Και μετά να ελέγξουμε εμείς να μην έχει κάποιο πρόβλημα, να μην παίρνει φάρμακα, όλα αυτά τα ελέγχουμε στην πορεία. Η ανάγκη για αίμα είναι άμεση, επιτακτική και διαρκής. Το μήνυμα όσο το δυνατόν περισσότεροι να γίνουν εθελοντές αιμοδότες. Μπορούμε όλοι μας, εάν δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα, να γίνουμε εθελοντές αιμοδότες. 5 λεπτά από το χρόνο σου μπορεί να σώσει τη ζωή ολόκληρη ενός άλλου συνανθρώπου μας. Δεν κοστίζει τίποτα, είναι εντελώς ανώδυνο. Και νομίζω ότι πρέπει να το βάλουμε όλοι στο μυαλό μας, να συνειδητοποιήσουμε την μεγάλη προσφορά, την ανθρώπινη αυτή.